Καλησπέρα, είμαστε εδώ με τον Νίκο Γιάννου, που έχει έρθει και τραγουδάει μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αυστραλία. Πώς είναι η Δία? Ωραία, μου αρέσει. Είναι ωραία, έρχομαι πρώτη φορά. Έχουμε καλή ομάδα. Περνάμε καλά. Όπου πάμε έχουμε επιτυχία. Και ελπίζω να ξανάρθουμε κάποια στιγμή, να σας ξαναδούμε γιατί μας άρεσε. Ωραία, πολύ διασκέδαση βλέπω έξω σήμερα. Πείτε μας, είσαι από τη Ρόδο? Ναι, είμαι από τη Ρόδο. Ξεκίνησες εκεί να τραγουδάς? Ναι, ξεκίνησα εκεί να τραγουδάω. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα και τραγουδάω σε μαγαζί της Παραλιακής. Και ήρθα εδώ τώρα για αυτές τις συναυλίες στην Αυστραλία. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Είχα και άλλες φορές προτάσεις, απλά πάντα κάτι τύχαινε. Ξέρεις, είναι δύσκολο ταξίδι η Αυστραλία για μας, γιατί βγαίνουμε εκτός προγράμματος τελείως. Αλλά τώρα ήρθαν οι συνθήκες έτσι και μπόρεσα να έρθω και το απόλαυσα. Πέρασα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά όλοι για αυτή τη θετική ενέργεια που μας δώσατε και μας κάνατε και περάσαμε και εμείς ωραία. Γιατί όπως σας είπα πριν, το ταξίδι είναι ταλαιπωρία, αλλά όταν βλέπεις τον κόσμο και περνάει καλά, τα ξεχνάς όλα. Δεν είναι όλα καλά. Βλέπεις τους Έλληνες εδώ παρόμοιους με τους Έλληνες στην Ελλάδα? Εδώ οι Έλληνες είναι δύο φορές Έλληνες. Είναι πιο Έλληνες οι Έλληνες της Αυστραλίας. Και αυτό με κάνει και νιώθω, αυτή τη στιγμή σου το λέω, έχω να τριχιάσει. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος για τους Έλληνες της Αυστραλίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι για αυτό το ωραίο, τη θετική ενέργεια αυτή που πήρα μέσα μου. Σας ευχαριστώ. Έχεις 4 δίσκους, πάμε για ένα 5ο. Γύρνα ξανά. Πείτε μας κάτι γι' αυτό. Γύρνα ξανά είναι ένα maxi single που κυκλοφορεί τώρα στο YouTube. Μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε. Το οποίο είναι προάγγελος της δουλειάς που έρχεται. Μία δουλειά με 11 συνολικά τραγούδια, δηλαδή ετοιμάζουμε άλλα 10 στο στούντιο. Και θα κυκλοφορήσει μόλις είμαστε έτοιμοι. Γιατί όπως βλέπετε, μία είμαι εδώ, μία εκεί. Μόλις κάτσω σε ένα μέρος, θα τελειώσει ο δίσκος γρήγορα και θα κυκλοφορήσει. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι μια κατάθεση ψυχής όπως και οι άλλοι 4. Και εύχομαι να αρέσει τον κόσμο και να διασκεδάζει ο κόσμος και να του φεύγει ο πόνος με τα τραγούδια μας. Νίκο, μία τελευταία ερώτηση. Από τον Θέμη, ένας θεός τραγουδιστής, τι έχεις μάθει από αυτόν, τι έχεις πάρει και σου έχει μείνει αξέχαστο? Ο Θέμης, αυτό που εκτός ότι είναι για μένα φωνητικά, είναι ο καλύτερος τραγουδιστής της Ελλάδος. Μ' αρέσει η ταπεινότητα που έχει ο Θέμης. Είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος και εύχομαι σε αυτό το πράγμα να του μοιάσω. Γιατί στη φωνή, όσο και να προσπαθήσω, δεν πρόκειται να τον καταφέρω. Τουλάχιστον να μοιάζω στο χαρακτήρα, να είμαι έτσι ταπεινός όπως ο Θέμης. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, χάρηκα. Τα φιλιά μου, να είστε καλά. Νίκος Γιάννου, γύρνα ξανά. Θα γυρίσω. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Γιάννου και βλέπετε Meraki TV.